παρακάλεσα κάποιον ο οποίος δεν μετέχει αυτού του καυγά, αλλά παρακολουθεί την οικονομία σταθερά, ο επικεφαλής του ΙΟΒΕ, ο κύριος Νίκος Βέτας, ο οποίος το ΙΟΒΕ δημοσίευσε πρόσφατα και την τριμηνία έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Βέτα. Καλημέρα, πώς είστε? Καλά, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Τρεις μέρες συζήτηση στη Βουλή. Ομολογώ ότι επειδή παρακολούθησα μεγάλο μέρος της δυστυχώς επαγγελματική διαστροφή υποχρέωση, κάτι καινούργιο για την οικονομία ή κάτι ενδιαφέρον για την οικονομία δεν άκουσα. Οπότε ρωτώ εσάς, πού βρισκόμαστε? Ναι, βρισκόμαστε. Η κατάσταση ήταν σοβαρή πριν από κάποιους μήνες, δεδομένου του προβλήματος που έχει προκύψει από την πανδημία, σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάω τώρα. Και είμαστε στο όριο του να γίνει πολύ σοβαρή. Εννοώ ότι η σοβαρότητα του προβλήματος καλύφθηκε ως τώρα σε μεγάλο βαθμό από μια πολύ ισχυρή απόκριση που είχε η νομισματική πολιτική, δηλαδή οι κεντρικές τράπεζες, και η δημοσιονομική πολιτική, δηλαδή οι κυβερνήσεις και υπερεθνικοί θεσμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αλήθεια ότι ήταν εντυπωσιακά γρήγορη και έντονη αυτή η αντίδραση. Όμως έχει τα όρια της. Εάν δηλαδή φτάσουμε Μάρτιο-Απρίλιο και δεν υπάρχει μια ορατότητα για τη λύση του προβλήματος, με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι θα βρίσκονται είτε σε μια τυπική ανεργία είτε σε μια άτυπη ανεργία με χαμηλά εισοδήματα, τότε τα πράγματα θα αρχίζουν να σκουραίνουν, διότι αυτό το οποίο μπορείς να κάνεις, δανείζεσαι από το μέλλον, πραγματικά δεν μπορεί να το κάνεις επάπειρον και χωρίς κόστος. Αν δεν είχε κόστος όλο αυτό, τότε να το κάναμε και πιο πριν και να ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι αυτή η νομισματική παρέμβαση, εν πάση περιπτώσει, του δημοσίου για να ελαφρυνθεί το βάρος της ύφεσης θα φτάσει στα 24 δισεκατομμύρια στο τέλος του χρόνου. Αυτό είναι που λέτε δανειζόμαστε από το μέλλον? Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το μετρήσει κανείς. Το ένα είναι πόσο αυξάνεται το χρέος του ελληνικού δημοσίου. Το δεύτερο είναι τι κάνει το ελληνικό δημόσιο όσον αφορά τα μειωμένα έσοδα τα οποία έχει, είτε συνειδητά είτε γιατί δεν μπορεί να το αποφύγει. Όσο μειώνεται η δραστηριότητα, τόσο μειώνεται για παράδειγμα ο φόρος προστιθέμενης αξίας τουλάχιστον, και των επιπλέον δαπανών που κάνει. Και καλώς τις κάνει αυτές, ή μάλλον τις περισσότερες από αυτές. Άρα ένα μεγάλο κενό, ενώ θυμηθείτε ότι ήμασταν δρομολογημένοι αυτή τη χρονιά να έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα της τάξης του 3,5%, αυτοί ήταν οι κανόνες, στην πράξη πάντα το πηγαίναμε και λίγο παραπάνω, και τώρα αντί να έχουμε αυτό το πλεώνασμα θα πάμε σε ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Κάπου ανάμεσα 5 με 10%, είναι δύσκολο ακόμη να πει κανείς ακριβώς πού, αλλά πολύ μεγάλο έλλειμμα. Την επόμενη χρονιά δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Δεν λέω ότι θα έρθει αμέσως η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πει πηγαίνετε σε αυτά τα πολύ μεγάλα πλεονάσματα, ούτε πρέπει ούτε νομίζω ότι θα το κάνει, αλλά σίγουρα δεν θα έχουμε τη δυνατότητα δεν θα είναι τόσο ισχυρό το πορτοφόλι μας, ούτε το δικό μας ούτε το ευρωπαϊκό. Αυτό σημαίνει ότι πρώτον θα πρέπει να ελπίζουμε ότι θα έχει μαζευτεί το υγειονομικό πρόβλημα, και δεύτερον θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο τα δομικά της οικονομίας. Και εδώ ένας μικρός αστερίσκος, ότι μιλάω τόση ώρα για το, ας το πούμε, κακό σενάριο, ότι το πρόβλημα ότι δεν θα έχουμε διορατότητα, υπάρχει όμως και ένα καλό σενάριο. Ότι με τον Α ή με τον Β τρόπο, αναφέρατε πριν το εμβόλιο, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι που έχουν να κάνουν με τις θεραπείες και πώς εξελίσσονται, ακόμη και τυχαίοι παράγοντες, μπορεί το πρόβλημα να αρχίσει να φαίνεται το τέλος του. Ναι. Όταν γίνει αυτό. Απλώς μιλάμε για σενάρια, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα άλλο. Είναι αδύνατο να προβλέψει κανείς τη συμπεριφορά του ιού ή την συμπεριφορά της ανθρωπότητας απέναντι στον ιό. Άρα κάνει σενάρια, καλά ή κακά. Ναι, μιλάς για σενάρια όμως για να προετοιμάζεσαι για αυτά. Ναι, σωστά. Δηλαδή σωστά, θα πρέπει να προετοιμαζόμαστε και για το καλό σενάριο, το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μια οικονομία που μόλις η διεθνή ζήτηση ανακάμψει. Γιατί θα ανακάμψει πάρα πολύ έντονα όταν γίνει αυτό. Υπάρχει μια πολύ συσσωρευμένη κατανάλωση, καταπιεσμένη για πάνω από ένα χρόνο θα είναι. Οπότε οι διεθνείς αγορές θα διψούν για αυτούς οι οποίοι μπορούν να συμμετάσχουν με υψηλή παραγωγικότητα. Οι δικές μας επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει να είναι έτοιμες να το κάνουν αυτό. Και την ίδια ώρα, αυτό είναι επίθεση, την ίδια ώρα πρέπει να έχει και την άμυνα. Έτσι. Η άμυνα είναι αυτό το οποίο περιγράψαμε πριν. Μιλώντας πάντα για σενάρια, αν κατάλαβα καλά την τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ, στο κακό σενάριο θα μπορούσαμε και να έχουμε ύφεση και το 2021. Γιατί μέχρι τώρα πηγαίναμε σε σενάρια που λέγανε μεγάλη ύφεση το 20,
μικρή ή μεγαλύτερη ανάκαμψη το 2021. Δεν είχα ακούσει μέχρι τώρα σενάριο ύφεσης και το 2021. Αν και αυτό δεν είναι το πιο πιθανό να γίνει, θεωρήσαμε ότι πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι, γιατί έχει τις πιθανότητες του. Πρώτα απ' όλα, όταν ξεκίνησε αυτό το πρόβλημα, πολλοί περιέγραφαν μια κατάσταση στην οποία ό,τι θα χάναμε το 2020 θα το κερδίζαμε την επόμενη χρονιά. Από την αρχή εμείς ήμασταν αρκετά περισσότερο επιφυλακτικοί. Το κεντρικό μας σενάριο είναι ότι φέτος η ύφεση δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο ίσως κάποιοι άλλοι οργανισμοί πιστεύουν. Μάλλον θα είμαστε στις τάξεις του μείον 8% σε όρους πραγματικού ΑΕΠ. Αυτό σε μεγάλο βαθμό γιατί υπήρχε αυτό το πορτοφόλι του δημοσίου το οποίο κράτησε την ύφεση εκεί που σε αυτό το επίπεδο. Αλλά επειδή του χρόνου δεν θα το έχουμε αυτό και δεν θα έχουμε προλάβει να κάνουμε και πλήρη εκμετάλλευση από το 2021 ούτε των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, όλα αυτά θα γίνουν σιγά σιγά, υπολογίζουμε ότι η ανάκαμψη του χρόνου, δηλαδή για το 2021, θα είναι μάλλον περίπου η μισή ύφεση την οποία είχαμε φέτος. Δηλαδή ενδεχομένως τάξη μεγέθους 4%. Αλλά σωστά πιάσατε ότι μιλήσαμε και για το ενδεχόμενο τα πράγματα να μην πάνε καλά το 2021, αλλά κοιτώντας το ημερολόγιο τώρα είμαστε τέλος Οκτωβρίου. Άρα το 2021 είναι εδώ. Το πρώτο κομμάτι του 2021 θα έχει χαμηλές οικονομικές επιδόσεις σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε τώρα για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα. Και η κατανάλωση εκεί πέφτει για τρεις λόγους. Ο ένας λόγος είναι ότι τα νοικοκυριά, πολλά νοικοκυριά πλέον πιέζονται τα οικονομικά τους πάρα πολύ. Δεν μπορούν να αγοράσουν ίσως και βασικά πράγματα σιγά σιγά. Το δεύτερο είναι ότι κάποιο κομμάτι κατανάλωσης εκ των πραγμάτων δεν μπορείς να το κάνεις, δηλαδή να βγεις έξω να πιεις ένα καφέ. Και το τρίτο και σημαντικό είναι η αβεβαιότητα. Γιατί όσο υπάρχει αβεβαιότητα και φοβάσαι ότι μπορεί να χάσεις τη δουλειά σου σε ένα ή δύο μήνες ή να πιεστούν τα εισοδήματά σου, τότε κρατάς σε κάποια χρήματα. Άρα θα υπάρχει μια μεγάλη πίεση στην κατανάλωση σε όλη την Ευρώπη. Εάν έχουμε φτάσει να είναι Απρίλιος ή και Μάιος, αυτό σημαίνει ότι θα πιεστεί και η δικιά μας τουριστική περίοδος. Με αυτά και με εκείνα μπορεί να έχουμε πιέσεις. Δεν είναι το πιο πιθανό. Κατάλαβα. Όλη η χρονιά να είναι σε ύφεση. Καλό είναι όμως να έχουμε μια αίσθηση. Να ετοιμαζόμαστε. Ναι. Να είμαστε έτοιμοι και για το χειρότερο. Αυτό. Τα πράγματα λοιπόν είναι σοβαρά, όντως. Γι' αυτό ξεκίνησα, εισήγαγα τη συζήτησή μας με αυτή την αίσθηση. Είναι ότι ενώ τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και όλοι, ακόμη και εμείς που δεν τα μελετάμε όπως εσείς, δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα να τα μελετήσουμε έτσι, μείναμε με την αίσθηση ότι η συζήτηση στη Βουλή αδίκησε τη σοβαρότητα της κατάστασης. Δηλαδή συζητούσαμε ελαφρά σε μια κατάσταση η οποία είναι σοβαρή. Τελευταίο, επειδή είπατε, καταλαβαίνω, λέτε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι με τα κακά σενάρια, αλλά αργά ή γρήγορα, γρηγορότερα ή αργότερα, η κατανάλωση θα ανακάμψει, οι άνθρωποι μια σειρά ανάγκες τους που έχουν καταπιέσει θα τις απελευθερώσουν, θα υπάρξει ένα boom. Το ερώτημα είναι τι κάνεις για να είσαι έτοιμος τότε να το εκμεταλλευτείς με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό το νομοσχέδιο που συζητείτε κατά τη δική σας εκτίμηση βοηθάει, είναι σε αυτή την κατεύθυνση? Πρώτα απ' όλα, πράγματι, όπως είπατε, αργά ή γρήγορα τα πράγματα θα τονωθούν στις διεθνείς αγορές και να σημειώσω ότι ήδη στην Κίνα, από όπου ξεκίνησε το πρόβλημα, η Κίνα πηγαίνει πολύ ικανοποιητικά. Τώρα, πώς θα μπορούμε να είμαστε έτοιμοι? Ναι, νομοσχέδια σαν αυτό βοηθούν. Εκκρεμούσε για αρκετό καιρό το να υπάρχει μια ρύθμιση ως προς το με ποιους όρους πτωχεύει μια επιχείρηση και ένα νοικοκυριό. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί και για το ένα και για το άλλο. Αυτό ήταν μια εκκρεμότητα δεκαετιών. Προσπαθήσαμε να το λύσουμε αυτό μέσα στην κρίση με τον περίφημο νόμο Κατσέλη, αλλά αυτός ο νόμος είχε τις ατέλειές του. Για να είμαστε ειλικρινείς, πολλές από τις ατέλειες του νόμου ήταν κατά μία έννοια περιφερειακές. Δηλαδή είχαν να κάνουν με το γεγονός ότι πετούσε την μπάλα σε κάποια δικαστήρια, τα οποία δικαστήρια όριζαν τη δίκη για το 2035. Ακριβώς. Άρα αυτό δεν είναι λύση του προβλήματος. Και επιτρέψτε μου να σημειώσω εδώ ότι ενδεχομένως αυτή είναι και μία αχίλιος πτέρνα κάθε πτωχευτικού που προσπαθεί να περάσει την Ελλάδα. Γιατί αργά ή γρήγορα θα πρέπει να μπορείς να φτάσεις στα δικαστήρια, αλλά όταν έχεις δικαστήρια τα οποία θα αποφασίσουν για το πρόβλημά σου με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, αυτό ουσιαστικά υπονομεύει όλη την προσπάθεια. Παρά τα αυτά,
το κομμάτι του πτωχευτικού που αφορά τις επιχειρήσεις έχει γίνει, νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ. Υπήρχε πρόβλημα στο ότι άνθρωποι λίμναζαν και κεφάλαια λίμναζαν μέσα σε επιχειρήσεις οι οποίες ουσιαστικά είχαν αυτοπαγιδευτεί. Στο κομμάτι των νοικοκυριών και εκεί θα πρέπει να υπάρξουν δύο πράγματα. Το ένα είναι να μπορείς να τραβήξεις μια γραμμή και να ξαναξεκινάς. Ας σημειώσω όμως, επειδή μίλησα πριν και για τα δικαστήρια και για το μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι όλα αυτά δεν πρέπει να δημιουργήσουν μια νέα κουλτούρα μη πληρωμών των δανείων, των από εδώ και πέρα, προς όλους, ή των υποχρεώσεων. Κύριε Βέντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Εγώ, καλή σας μέρα.